Ένα νέο θεσμό ξεκινά να υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς με κεντρικό του θέμα τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στη Βόρεια Εύβοια. Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Κώστας Γαλάνης, οι πρώτες επισκέψεις θα γίνουν τον Απρίλιο και οι επόμενες τον Μάιο. Εκτός από την εμπειρία μιας οικολογικής καταστροφής που θα ζήσουν από κοντά οι μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν άλλες ομορφιές και ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και να αναπτύξουν έτσι μια πολιτισμική συνείδηση. Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος διοργανώνουμε 60 επισκέψεις με ισάριθμα μέσα μεταφοράς στη Βόρεια Εύβοια στο μεσοδιάστημα του Απριλίου και στις αρχές Μαΐου. Μέσα στον Απρίλιο τη μετακίνηση των παιδιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις αρχές Μαΐου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός αυτής της δράσης είναι να ευνοήσουμε την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνείδησης των μαθητών και των μαθητριών της Στερεάς Ελλάδος και κατ' επέκταση των νέων, ώστε να διαμορφώσουμε συνειδήσεις αγάπης και σεβασμού στο περιβάλλον. Θέλουμε επίσης τα παιδιά να γνωρίζουν τις ανθρωπογενείς συνέπειες, τις συνέπειες ζωτικής σημασίας από τα καταστροφικά φαινόμενα, όχι βέβαια να προκαλέσουμε λύπη, απλώς να ενδυναμώσουμε το συνέστημα της αγάπης και το συνέστημα του σεβασμού. Κάτι που πιστεύω ότι με όλη αυτή τη ρήπανση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα προβλήματα περιβαλλοντικά, πιστεύουμε ότι το έχουν ανάγκη οι νέοι μας να το προωθήσουμε και να το στηρίξουμε.